Πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Σαριγιάννη. Νάτος, καλώς τον. Κύριε καθηγητά, καλό βράδυ. Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδικός στη δημιουργία και στην παρακολούθηση μαθηματικών μοντέλων υγειονομικού κινδύνου. Έχουμε συνδεθεί και με το γύρω-πως.gr, πάντα μάχημοι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Όχι μόνο για τα ιατρικά, αλλά κυρίως για τα ιατρικά θέματα, Μαρία Παπαπαναγιώτου. Κύριε Σαριγιάννη, ενώ πριν από λίγο, τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, βγαίνουν διάφοροι ανευθυνοϋπεύθυνοι που λειτουργούν περισσότερο ως κονφερανσιέ παρά ως υπεύθυνοι πολιτικοί άρχοντες, κρατικοί αξιωματούχοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και προσπαθούν να μας πείσουν ότι με τον κορονοϊό τελειώσαμε, από αυτή εδώ την εκπομπή και από το γύρω-πως.gr, μαζί με τη Μαρία, έχουμε δώσει έναν αγώνα εβδομάδες τώρα για να πείσουμε ότι δεν τελείωσε τίποτα και ότι τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης δεν πρέπει ούτε να περιοριστούν ούτε να υποχωρήσουν. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά δικαιωθήκαμε. Πολύ θα ήθελα να έχουμε πέσει έξω. Τι δείχνουν τα μοντέλα σας? Δείχνουν ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανέστατα δεν έχουν τελειώσει τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή ενός επόμενου κύματος, το οποίο περιμένουμε να αναπτυχθεί μέσα στο Μάρτι με πολύ γρήγορη ταχύτητα και που μπορεί να οδηγήσει τα κρούσματα λίγο πάνω από τις 30.000 σαν ημερήσιο μέσο ώρα εβδομαδιαία. Αυτό το βλέπετε δηλαδή εντός του Μαρτίου, κύριε καθηγητά? Ναι, βέβαια. Ναι. Και μάλιστα αν τα πράγματα πάνε κατευχήν, τότε θα μπορούσαμε να δούμε να περάσουμε και αυτή την κορύφωση και να πάμε και σε αρχή αποκλιμάκωσης ακόμα και μέσα στο Μάρτι. Αυτό εξαρτάται λίγο από την συμπεριφορά μας και το πώς λειτουργούμε. Πάντως, υπό αυτές τις συνθήκες δικαιολογούνται αυτά που ακούμε, ότι τα self-test στα σχολεία αντί για δύο θα γίνουν ένα, διότι πάμε σε μία μείωση των περιοριστικών μέτρων? Δεν είναι αντιφατικά αυτά? Μήπως κάποιοι αρμόδιοι δεν ξέρουν τι κάνουν? Θεωρώ ότι είναι αντιφατικά, θεωρώ ότι κάνουμε λάθος. Ένα λάθος, κύριε Παναγιώτη, επιτρέψτε μου να πω, που πολλές φορές εσείς στην πολιτική σας καριέρα και τη δημοσιογραφική το έχετε ζήσει. Εγώ πιο μικρός λίγο το έχω ζήσει και εγώ σαν πολίτης αυτής της χώρας. Ότι τίνουμε πάρα πολλές φορές να διαβάζουμε το τι κάνουν οι ξένοι και να διαλέγει ο καθένας το δικό του μοντέλο, το άλλο κράτος που θα αντιγράψουμε. Υπάρχει και άλλη εξήγηση, κύριε Σαριγιάννη. Υπάρχει και άλλη εξήγηση που είναι βαλκανικού επίπεδου. Δηλαδή ότι αυτά τα διαδίδουν κάποιοι που προσπαθούν να σπρώξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και να του δώσουν την αίσθηση ότι αυτά φτιάχνουν κλίμα και ότι πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές, ξεχνώντας τους υγειονομικούς κινδύνους και εγκαταλείποντας την πολιτική προστασία της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να πάνε στην άκρη από τον Πρωθυπουργό πριν είναι αργά, και για τη δημόσια υγεία και για τον ίδιο. Εμείς θέλουμε να προφυλάξουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας από τέτοιου είδους λανθασμένες και επικίνδυνες για την υγεία του ελληνικού λαού συμβουλές. Σαν πολίτης αυτής της χώρας θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά δεν είναι καιρός να συζητάμε τέτοιου είδους επιλογές, με δεδομένο ότι έχουμε πολιτικό χρόνο ακόμα για αυτό να συμβεί, να κάνουμε εκλογές την επόμενη χρονιά. Να πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε να είμαι ουσιαστικά καθοδόν για το Παρίσι, όπου γίνεται αύριο και μεθαύριο ένα πολύ υψηλό επίπεδο συνέδριο για θέματα περιβάλλοντος και υγείας, με την ερευνητική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας, που η ομάδα μου σε συνεργασία με πάρα πολλούς Ευρωπαίους έχει βοηθήσει στη συγγραφή της. Είναι ένα επίσημο event της Γαλλικής Προεδρίας και επιτρέψω να πω, εγώ επέλεξα να μην πάω, είναι ευρυδικό event. Εγώ θα συμμετάσχω διαδικτυακά, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 120.000 κρούσματα, η Ελλάδα έχει 23. Ακριβώς. Είναι παραλογισμός. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουμε εκτόξευση των κρουσμάτων προς τα πάνω, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και οφείλεται λίγο σε αυτό, οφείλεται καθαρά σε αυτή την έτσι πολύ χαλαρή προσέγγιση στην πανδημία. Θεωρώ ότι είναι λανθασμένη. Στη Δανία ήδη κατάλαβαν το λάθος του να σφυρίξουν το τέλος του παιχνιδιού με πολύ μεγάλη έξαρση σε κρούσματα. Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω ένα τελευταίο στοιχείο. Μιλάμε όλοι για την ποιότητα της νόσησης της Όμικρον. Και η Όμικρον 2 έχει παρόμοια νοσηρότητα, δεν είναι πιο νοσηρή από την Όμικρον. Όμως, αν δούμε, αυτό ισχύει σε ατομικό επίπεδο. Αν κάποιος είναι υγιής και πρέπει να επιλέξει σε τι να κολλήσει, καλύτερα να κολλήσει Όμικρον ή Όμικρον 2. Αλλά
σε επίπεδο πληθυσμού, κοινότητας όπως λέμε, θα δούμε δυστυχώς ότι το κύμα της Όμικρον έδωσε τον μεγαλύτερο συνολικά, σωρευτικά αριθμό θανάτων, συνολικά σκληρούς δείκτες, από οποιοδήποτε άλλο κύμα. Ένα λεπτό. Κύριε καθηγητά, ξαναπείτε το αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Διότι βγαίνουν και έχουν πείσει τον κόσμο ότι συμφέρει να κολλήσει κανείς Όμικρον για να ξενιάσει και ότι θα έχει ήπια νόσηση 100%. Και εδώ πάνε στα νοσοκομεία. Έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 22% και πλέον. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και βαρέως νοσούντες και κινδυνεύει η υγεία τους. Λοιπόν, να ξυπνήσουμε τον κόσμο και να μην τον ταΐζουν σανό ορισμένοι ανώτατοι κρατικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και κάτι ψευτοειδικοί με ακαδημαϊκές περγαμηνές που έχουν μετατραπεί σε πολιτικάντιδες, σε κομφερανσιέ και σε υποψηφίους πολιτευτές του ενός κόμματος και του άλλου. Εδώ τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα την υγεία του ελληνικού λαού. Έτσι ακριβώς. Σε επίπεδο λοιπόν λαού, πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε τη διασπορά νωρίς, όσο ακόμα δεν αυξάνονται οι σκληροί δείκτες, έτσι ώστε να αποφύγουμε μια επόμενη έξαρση του σκληρότερου από όλους τους δείκτες που χρησιμοποιούν τους θανάτους, από ή με COVID, αν θέλετε. Οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούν να ανεβούν στους 80, από τους 50 που είμαστε τώρα μεσοσταθμικά, 50 κάτι, να ανεβούν εύκολα στους 80 μέχρι στη διάρκεια του Απριλίου πια, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε μια κορύφωση μέχρι το τέλος του Μάρτη, οι θάνατοι δεν θα τους δούμε να αυξάνονται μέχρι το τέλος του Μάρτη, θα τους δούμε να κορυφώνονται μέσα στον Απρίλιο. Θα μπορούμε λοιπόν να έχουμε χαμηλή διασπορά το Πάσχα, αλλά πολλούς θανάτους. Γιατί να το κάνουμε αυτό, γιατί να τα αποφύγουμε αυτό. Αυτό που λέτε θα είναι τρομερό, κύριε καθηγητά. Και πρέπει να το αποφύγουμε. Άρα, συνέχιση των μέτρων. Βεβαίως. Όχι άρση των περιοριστικών μέτρων. Συνέχιση της χρήσης της μάσκας. Απολύτως. Και σε εξωτερικούς χώρους. Κοιτάξτε, εγώ λέω ναι, για ποιο λόγο. Να εξηγήσω για ποιο λόγο λέω ναι. Λέω ναι, όχι γιατί αυτό θα μας προστατεύσει πολύ περισσότερο, αλλά γιατί αυτό θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έχω δει φοιτητές μου να φοράνε τη μάσκα στην τάξη και με το που πάνε να βγουν να προσπαθούν να τη βγάλουν σαν να τους κυνηγάνε. Είναι αμαρτία γιατί εκείνη τη στιγμή συγχρονίζονται. Τη στιγμή που πάνε να βγουν από το κτίριο. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα το λογικότερο θα ήταν να εφαρμόσουμε, να εξασκούμε ορθή λογική. Εφόσον όμως πολλές φορές δεν το κάνουμε, καλό είναι να κάνουμε λάθος έστω προς το συντηρητικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς για να προστατεύσουμε την υγεία του πληθυσμού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα παρακαλούσα να τραβήξετε το αυτή δια του δημοσίου λόγου που διαθέτεται και είναι πάντοτε έγκυρος και περιστατωμένος και σε αυτούς τους κρατικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους που το πέσουν κομφερανσιέ προσπαθώντας να χαϊδέψουν τα αυτιά του κόσμου, να του πούν αυτά που θέλει, γιατί και ο κόσμος έχει πιεστεί ψυχολογικά αυτά που θέλει να ακούσει, παραβλέποντας τους κινδύνους για την υγεία του κόσμου. Προφύλαξη, μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Μαρία. Αυτό το οποίο έχει συγκλονίσει, καλησπέρα μου και στον καθηγητή, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη το τελευταίο 24ωρο, είναι φυσικά η παραδοχή από τον Υπουργό Υγείας για το έγγραφο που κυκλοφόρησε από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, που εστάλει από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ στον Υπουργό Υγείας και το οποίο σαφώς αναφέρει ότι 17.000 σχεδόν 16.700 άνθρωποι πέθαναν εκτός εντατικής περιμένοντας κατά μέσο όρο για 5 μέρες για κρεβάτι εντατική. Αυτό είναι συγκλονιστικό, Μαρία. Αυτό είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Πραγματικά. Αυτό ξεφεύγει όταν μετράμε και μένουμε στους 25.000 θανάτους, χωρίς να υπολογίζουμε και πόσοι πέθαναν στο σπίτι, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα νούμερο που ανεβάζει τους θανάτους σε ένα άλλο επίπεδο, πάρα πολύ εφιαλτικό σε επίπεδο αντίληψης της βαρύτητας του κορονοϊού, την οποία φοβάμαι ότι επειδή τέτοια στοιχεία αποκρύβονται, ο κόσμος γύρω μας και ο κόσμος ο οποίος θέλει για λόγους μόδας να βγάλει τη μάσκα και το καταλαβαίνουμε και εμείς το θέλουμε, δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς στην πραγματικότητα. Μαρία μου, αυτό όπως οφείλεται... το λες... Και εμείς θέλουμε να βγάλουμε τη μάσκα και εμείς καταλαβαίνουμε τι περνάει ο κόσμος, γιατί ανήκουμε στον κόσμο της εργασίας και είμαστε ορισμένοι από αυτούς. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό.
αλλά οφείλουμε να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και όχι να τον εξαπατούμε, Μαρία. Είπε ο κύριος Σεργιάννης πάνω μου ότι που είναι αλήθεια, το διαπιστώνουμε και εμείς κάθε μέρα στο ρεπορτάζ, ότι στην Ελλάδα έχουμε παρασυρθεί από το γενικότερο κλίμα που επικράτησε διεθνώς, που όλοι θέλανε κατά κάποιο τρόπο να βγούμε από την πανδημία. Ναι, απλώς θυμίζουμε εμείς ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει κρασάρει, θα το πούμε έτσι απλά, αλλά πολύ δραματικά. Έχουμε πολλούς θανάτους, Μαρία. Και ακριβώς έχουμε σκληρούς δείκτους τέτοιους που δεν επιτρέπουν κανονικά να συντονιζόμαστε εμείς με το γενικότερο κλίμα. Παρ' όλα αυτά, το γενικότερο κλίμα αυτή την ώρα, με την έξαρση της Omicron 2, με την Delta Cron, η οποία ανιχνεύτηκε ήδη στη Γαλλία, νομίζω σε πολλά περιστατικά, μιλούν για ένα rebound της πανδημίας διεθνές. Ο μεγαλύτερος επιδημιολόγος της Ευρώπης, ο Αντουάν Φλαό, έστειλε ένα σχεδόν σήμα κινδύνου tweet, το οποίο παρουσιάζει και τους χάρτες με κατακόκκινη την τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα. Και ελπίζουμε τα μηνύματα αυτά, οι αρμόδιοι που συστήνουν τη χαλάρωση των μέτρων, να τα λάβουν. Θα ήθελα όμως να κλείσω με ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά και την ειδικότητα του καθηγητή του κ. Σαριγιάννη, και είναι το ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να αφήνει το αυτοκίνητό του και να επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι. Θα επαναλάβω αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Υπάρχουν σειρμοί στο μετρό που αν προσπαθήσεις να σταθείς κοντά στο παράθυρο και να το ανοίξεις, οι σειρμοί δεν ανοίγουν. Έτσι. Και μπορώ να σας πω και ποιες γραμμές είναι. Γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ εκτενές. Δεν μπορεί λοιπόν να αναγκάζεται ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του και να ζήσει και να πληρώσει και το να βγάλει το μεροκάματο του. Ακριβώς. Να μπαίνει σε ένα μετρό στο οποίο η μόδα λέει ότι εντάξει και τη μάσκα την κατεβάζουμε. Θέλω να πω που δεν υπάρχει σήμανση από τους αρμοδίους, από τα πολιτικά πρόσωπα. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον προφύλαξαν οι γιατροί του. Τον άφησαν στο ταξίδι να κυκλοφορεί αρκετά χωρίς μάσκα. Αυτό το είπαμε όταν ανακοινώθηκε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό και το ευχόμαστε περαστικά. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε τέτοιο τύπου λαϊκισμός, λυπάμαι που επαναλαμβάνω την έννοια, την είπαμε και χθες, μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε κλίμα. Είπες την έννοια υγειονομικός λαϊκισμός. Υγειονομικός λαϊκισμός. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Σας το υπόσχομαι.